Toyota Hilux του 2017 και ο φίλος μας ο Τάσος πριν 2 χρόνια του βάλαμε ζαντολάστιχα, τα φέραμε ακριβώς στο φτερό εκεί που πρέπει. Ήρθε για να βάλουμε το Golf GTI σε πανέμορφο κόκκινο χρώμα. Δείτε εδώ τι έχουμε. Αυτό εδώ προκύπτει από σωλήνωση. Αμάν. Εσύ πάρκαρες δηλαδή για να καταλάβω. Και εδώ μέσα βλέπετε το ναό. Πες μου τι σ' αρέσει από εδώ πέρα. Ήρθε για να πάμε για πρόβες. Κάτι άλλο. Είναι ακριβώς πάνω από το φρένο και εδώ πέρα έχεις πάρα πολύ χώρο. Mercedes λοιπόν, μερσεντικό. Ήρθε η ώρα για καινούργιες ζάντες. Δεν θέλω να κάνουμε μια μικρή βόλτα. Με το καινούργιο μας άρμα. Περίμενε ρε βιαστικέ. Ρε βιαστικέ, πάρε πρώτα αυτό. Πρέπει πρώτα να μετρήσουμε το πώς είναι εδώ τώρα. Για πάμε. Μέτρα μου, το πέλμα με το φτερό. Μετράμε 10. Για πάμε για πίσω. Μετράμε 17. Πάρα πολύ ωραία, δώσουμε το μέτρο. Ευχαριστώ. Τώρα ήρθε η ώρα να το βάλεις μέσα. Γεια χαρά σε όλους, αλλαγή μου, καλώς ήρθατε σε ένα ολοκένουργιο βίντεο. Όπως βλέπετε, το Toyota Hilux του 2017 και ο φίλος μας ο Τάσος από κάποιο μέρος στη Θεσσαλονίκη, δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω τι. Ήρθε για να μετά, αφού πριν 2 χρόνια του βάλαμε ζαντολάστιχα, τα φέραμε ακριβώς στο φτερό εκεί που πρέπει, σου λέει πρέπει να κάνουμε και κάτι ακόμα, ρε φίλε. Έχει 2 χρόνια που είμαστε εντελώς ανενεργοί. Επομένως, ήρθε για να βάλουμε το επόμενο βήμα που κάνεις σε ένα 4x4 αγροτικό, να το σηκώσει φυσικά. Επομένως, καλά καταλάβατε, θα βάλουμε από στάτες τροχών σε αυτό το πανέμορφο Toyota Hilux. Ένα αρκετά τεράστιο αυτοκίνητο θα έλεγα. Αλλά θα μου πείτε είναι καινούργια γενιά, είναι το 2017 και αφού βγαίνει εργοστασιακό με 18, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς. Τότε με το φίλο μας είχαμε διαλέξει αυτήν εδώ πέρα τη ζάντα, η οποία μόλις είχε βγει, αν θυμάμαι καλά. Και φυσικά διαλέξαμε μαύρο μάτ με αυτές τις λεπτομέρειες για να μπορεί φυσικά να ταιριάζει με αυτά εδώ πέρα τα φτεράκια. Η αλήθεια είναι πως είναι ένα αμάξι το οποίο δεν με εντυπωσιάζει παλιά. Το προηγούμενο δηλαδή μοντέλο δεν είναι και τόσο ωραίο, αλλά το καινούριο κάτι έχει ρε παιδί μου, έχει κάτι το ωραίο. Πάμε να το σηκώσουμε. Τι έγινε, κεντράρισμα? Κεντράρισμα λέω. Θα χρειαστούμε τους τάκους, κύριε Αντρέα, για να σηκώσουμε αυτό εδώ πέρα το θηρίο. Πόσα κιλά είναι ρε σε αυτό αμάξι, θυμάσαι? 2200 είναι σε βαρός. Ναι. Και εμείς σηκώνουμε εδώ πέρα γύρω στους 4 τόνους, αν θυμάμαι καλά. Γύρω στα 4,5 τόνους σηκώνουμε. Εμείς εδώ πέρα, άρα το σηκώνουμε άφοβα. Θα βάλουμε αποστάτες μπροστά στην ανάρτηση για να σηκωθεί γύρω στους 3 πόντους περίπου, μπορεί και παραπάνω. Και φυσικά θα βάλουμε κάποια τακάκια πίσω στη σούστα για να δουλεύει απροβλημάτιστα. Τουλάχιστον έτσι μας είπαν από εκεί που τα πήραμε. Αλλά νομίζω πως θα δουλέψει μια χαρά. Πόσα χρόνια ρε φίλε, 2, 3, ε? 2 χρόνια και η ζάτης είναι πένα. Και να σημειωθεί ότι είναι Japan, έτσι. Πες αλήθεια τώρα, το πας σε κανένα βουνό, μόνο βουνό. Όλο λάσπη και βουνό, δηλαδή στην πίεση, χωματόδρομο. Και δεν έχει πάθει τίποτα από ό,τι βλέπω. Ούτε να ξεφτύσει το χρώμα, ούτε να στραβώσει. Δεν σου έκανε κανένα κόλπο τίποτα. Άρα μας θέλει. Και φυσικά σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά που έκανες την τιμή να βάλεις το λόγο μου πάνω στη ζάντα. Έτσι. Έτσι είναι σωστή φίλη, γι' αυτό σας έχω πει πολλές φορές. Δεν χρειάζεται ο φίλος να είναι κάθε μέρα στο πλευρό σας για να νομίζετε ότι είναι φίλος σας. Είναι και αυτοί οι οποίοι τους βλέπετε μια φορά στο τόσο και κάθε φορά που τους βλέπετε είναι σαν να τους ζείτε κάθε μέρα. Αυτό ακριβώς ζω με τον φίλο μας τον Τάσο και με πολλούς ακόμα Τάσους και τον οποιοδήποτε. Γι' αυτό λοιπόν να ποντάρετε τους ανθρώπους το λέω κάθε φορά, γιατί μόνο έτσι θα πάμε όλοι μας μπροστά. Και στα επαγγελματικά μας και στη φιλία μας και στη σχέση μας και σε όλα. Ποντάρουμε πάντα στον άνθρωπο. Πάρε πάλι το μέτρο και εγώ θα σου φέρω αυτό εδώ. Μέτρα το. 3 πόντους. 3 πόντους ακριβώς. Ακριβώς τόσο θα σηκωθεί το αυτοκίνητο μπροστά. Και γιατί 3 πόντους? Γιατί αυτό εδώ πέρα θα μπει, σωστά κύριε Αντρέα, θα μπει ακριβώς πάνω από τα μορτεσέρ σου. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι δεν θα πειράξω καθόλου τα μορτεσέρ, απλά θα το βγάλω, θα κουμπώσω αυτό από πάνω. Είναι ακριβώς η ίδια φιλοσοφία
με τους αποστάτες. Δηλαδή, όπως μπαίνει ο αποστάτης, βιδώνει και βγάζει τη ρόδα πιο έξω, το πιστεύεις. Ναι. Έτσι ακριβώς θα κάνουμε και μπροστά. Τώρα θα κάποιος θα ρωτήσει, πίσω όμως έχουμε σούστες. Πάμε λίγο πίσω να δούμε τι γίνεται. Πάρε το μέτρο, Τάσο. Η δουλειά σου σήμερα είναι να μετράς. Έχουμε εδώ πέρα τα μορτισέρ, το οποίο θα τα αφήσουμε ως έχει. Γενικά, δεν είμαι υπέρ, γιατί το μορτισέρ έχει μια συγκεκριμένη απόσταση. Άρα, αφού εμείς θα το σηκώσουμε, αυτό θα τεντώσει. Αλλά για να λένε οι ειδικοί ότι αυτό κάνει δουλειά με τα μαμάτα μορτισέρ, ας τα αφήσουμε όσο έχει. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα τη σούστα μας, η οποία τι κάνει, κρατάει το φορτίο. Και τα μορτισέρ, το οποίο ορίζει την απόσταση το πάνω με το κάτω, τη διαδρομή δηλαδή. Αν εγώ βγάλω τα μορτισέρ, η σούστα και το αυτοκίνητο γενικά θα σκοθεί ακόμα πιο ψηλά. Άρα, το μορτισέρ είναι το stop μας. Πέρα από τη χρήση του στον δρόμο, το οποίο λέγεται αλλιώς και αποσβεστήρα, δηλαδή σβήνει κραδασμούς και όλα αυτά, κρατάει και την απόσταση αυτή. Εμείς τώρα τι θα κάνουμε, θα βγάλουμε αυτά εδώ πέρα τα δαχτυλίδια, τα οποία πλέον μας είναι πολύ πολύ κοντά, και θα βάλουμε από κάτω ακριβώς αυτό εδώ πέρα. Για μέτρησε το. 5. Επομένως πίσω θα σκοθούμε 5 πόντους, ενώ μπροστά 3. Τώρα γιατί δεν κάνουμε τις μετρήσεις, παιδιά μου, εμείς απλά κάνουμε τοποθετήσεις. Θα μπει αυτό ακριβώς από εδώ κάτω, κάπου εδώ, μόλις βγει θα το δούμε και καλύτερα, και φυσικά πίσω θα σκοθείς 5, ενώ μπροστά 3. Φυσικά δεν νομίζω να είναι τόσο αναλογικό αυτό, γιατί η λογική λέει ότι πρέπει το αμάξι να σκοθεί ακριβώς όπως είναι. Ναι. Άρα, για να έχουμε φτιάξει αυτή ένα αποστάτη 5 και μπροστά ένα αποστάτη 3, σημαίνει ότι θα έρθει στην ευθεία. Υπάρχει πάντα κάποιος λόγος και φυσικά εμείς σας έχω πει ότι τα πήραμε από το κουτί, πάμε να τα βάλουμε πάνω και να δούμε φυσικά το αποτέλεσμα. Λοιπόν, έχει μπει από τη μία πλευρά ο αποστάτης, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, έχουν σφίξει όλα και μένει μόνο φυσικά να δέσουμε τη ζυγαριά. Μέχρι να γίνει αυτό, πάμε να βγάλουμε αυτό εδώ πέρα το τρομερό μας όχημα για να βάλουμε ένα άλλο όχημα, το οποίο φυσικά δεν θα κάνουμε κάτι τρελό, θα το σηκώσουμε λίγο, γιατί όταν τα λέω εγώ δεν μ' ακούνε. Το παιδί το πήρε μόλις τώρα, αλλά ο προηγούμενος ιδιοκτήτης του είχαμε βάλει ρυθμιζόμενη ενάρτηση και του είχα πει θα στο αφήσω εκεί, ούτως ώστε όταν θα πέσει να είσαι κομπλέ. Όχι, άστο τέρμα χαμηλό. Επομένως ήρθε η ώρα τώρα, αφού έκατσε η ανάρτηση, να το σηκώσουμε λίγο και να το φέρουμε ακριβώς στα ίσα εκεί που ήθελα από την αρχή να το βάλω. Έλα μου. Golf GTI σε πανέμορφο κόκκινο χρώμα. Αυτό εννοούσα πριν. Δείτε πόσο έχει κάτσει το αυτοκίνητο. Γενικά πάντα στις ρυθμιζόμενες, επειδή έχουν μια δεύτερη ρύθμιση, θα έλεγα, γιατί κάθε φορά που τις βάζουμε η ανάρτηση δουλεύει κάθε λίγο καλύτερα. Επομένως πρέπει σε δεύτερο χρόνο, μετά από κάποια χιλιόμετρα δηλαδή, να έρθετε πάλι πίσω για να την ρυθμίσουμε και να την κάνουμε ξανά μια ευθυγράμμιση. Φυσικά ο φίλος μας, όπως είπα και πριν, δεν με άκουσε, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να έχει κάτσει αρκετά και ο καινούριος αγοραστής να έχει αυτό εδώ πέρα το πρόβλημα του να ακουμπάει. Καθώς οι σάντες είναι full original και τις είχαμε βγάλει με αποστάτες ακριβώς εκεί που πρέπει. Να γίνει όμορφο τέλος πάντων. Πάμε να το σηκώσουμε, λίγο μπροστά και φυσικά τι μένει μετά, μία ευθυγράμμιση. Έχει αρκετό καιρό που το είχα αναφέρει, αλλά πώς μπορεί κάποιος να σηκώσει, να ρυθμίσει γενικά μια ρυθμιζόμενη ανάρτηση. Βλέπετε, τελευταίο πάσο μέχρι να ακουμπήσει. Αυτό κάνω εγώ τουλάχιστον. Αυτό μετράει 5 ακριβώς, δεν ξέρω αν φαίνεται. Και φυσικά τώρα εμείς τι πρέπει να κάνουμε για να σηκώσουμε το αυτοκίνητο. Λογική είναι ότι πρέπει να σηκώσουμε την ανάρτηση. Επομένως, το 5 πρέπει να γίνει. Αν γίνει 6, έχουμε σηκώσει το αυτοκίνητο ένα πόντο. Αν γίνει 7, το έχουμε σηκώσει 2. Επομένως, ήρθε η ώρα να το λασκάρουμε, να το σηκώσουμε όσο από εδώ, τόσο και από εκεί. Και μόλις πατήσει το αυτοκίνητο, να κάνει μια γύρα και να επιστρέψει για ευθυγράμμιση. Το σηκώσαμε ακριβώς όσο βλέπετε και φυσικά έχω πει πολλές φορές ότι ό,τι αρχίζει πρέπει κάπως να τελειώνει. Επομένως αυτό θα ξανακουμπήσει έτσι όπως είναι, γιατί από ό,τι κατάλαβα και τα φτερά μας δεν πρέπει να είναι τα σωστά. Επομένως το σηκώσαμε να δώσουμε την όποια ανοχή, θα κάνει ο φίλος μας μια γύρα και ίσως επιστρέψει αν έχει κάποιο θέμα, αλλά έτσι ίσως επιστρέψει να κάνουμε ευθυγράμμιση. Σε αυτή την περίπτωση συμφωνώ απόλυτα με την Volkswagen, γιατί αυτή η ζάντα δείχνει αρκετά ωραία πάνω σε αυτό το πέρα το Golf. Εμείς επιστρέφουμε πίσω στο Hilux. Είσαι αισιόδοξος?
φανεί. Ε, θα φανεί. Έλα ρε, τι μπορεί να συμβεί. Μπήκαν όλα εκεί που έπρεπε. Βάλαμε τους αποστάτες εδώ πέρα. Έχει σηκωθεί όσο πρέπει να έχει σηκωθεί. Και φυσικά βάλαμε και αυτά εδώ πέρα τα δαχτυλιδάκια για να το κεντράρουν ακριβώς και να το σφίγουν. Και φυσικά μπροστά έχουν μπει αυτά που είπαμε πριν. Αποστάτες. Μια πατέντα η οποία δεν είναι κάτι δύσκολο να τη σκεφτείς, δεν είναι κάτι δύσκολο στην τοποθέτηση και είναι κάτι, εντάξει, πάρα πολύ έξυπνο. Δηλαδή, να μπορείς να σηκώσεις πολύ απλά το αυτοκίνητό σου χωρίς να πειράξεις την οποιαδήποτε ανάρτηση, νομίζω ότι είναι αρκετά βολικό, θα έλεγα, για τα αρκετά αυτοκίνητα από εσάς. Δείτε εδώ τι έχουμε. Δείτε εδώ τι έχουμε. Η στιγμή της αλήθειας, φίλε. Ήρθε η ώρα να δούμε τι κάναμε. Κύριε Αντρέα, κατεβάστε το όχημα. Νομίζω κάτι έγινε. Τι έχεις να πεις? Πάρε μέτρο. Τάσο, έλα. Για μέτρα, φυσικά κάτι τέτοιο δεν είναι αντικειμενικό, καθώς πρέπει να βγει το αυτοκίνητο και να κάτσει, να δουλέψει δηλαδή. Εντάξει. Μετρήσαμε το πέλμα μας και μετράμε στο 21. Για πάμε και πίσω. Για να δούμε τελικά, αυτή η διαφορά στους αποστάτες μας έκανε τη δουλειά που θέλουμε. 24,5. Μ' αρέσει. Άρα να μετρήσαμε τον αποστάτη, ο οποίος ήταν 3 πόντους πρακτικά, δεν ήταν έτσι στην πραγματικότητα. Πάμε να το βγάλουμε έξω να το δούμε λίγο καλύτερα. Έτοιμο και το γκολφάκι μας από ευθυγράμμιση, έχει ρυθμιστεί η σύγκληση για πίσω όπως και για μπροστά. Αυτό που σας έλεγα πριν μέχρι να φύγει ο φίλος μας είναι ότι όταν η σύγκληση είναι λάθος και η ρόδα είναι ακριβώς στο φτερό και η σύγκληση είναι ανοιχτή, το πιο πιθανό είναι να κουμπάει εδώ, εδώ και εδώ. Ο φίλος μας έκανε τη γύρα του, είδε ότι και ακόμα και με λάθος σύγκληση δεν ακουμπάει πουθενά, επομένως τώρα που η σύγκληση ήρθε στα σωστά της, είμαστε τέλεια. Ένα πανέμορφο Golf GTI 2 λίτρο από το φίλο μας, με ζάντες, αποστάτες και χαμήλωμα με ρυθμιζόμενη ανάρτηση. Τρελός, τρελός. Δείτε εδώ, δείτε εδώ. Εμείς τραβούσαμε βιντεάκι για να το ανεβάσουμε στο λογαριασμό μας στο TikTok, καθώς και στο Instagram φυσικά. Είμαστε εδώ πέρα κάθε μέρα από το πρωί, από τις 8.30-9 περίπου μέχρι και τις 5 καθημερινές και αποφάσισα να είμαι μέχρι και τις 5, γιατί πραγματικά δεν γινόταν άλλο αυτό. Καθόμουν μέχρι αργά και για να ασχοληθώ με τα δικά μου τα project αλλά και με τα δικά σας, και δεν είναι πάντα σωστό αυτό εδώ πέρα. Το λέω και όλους τους επαγγελματίες, ανεξαρτήτως του επαγγέλματος, να ξέρετε ότι πάνω απ' όλα είμαστε εμείς. Επομένως, μέχρι και τις 5 καθημερινά θα με βρίσκετε εδώ πέρα στο τηλέφωνο φυσικά, γιατί όλα τα άλλα τα έχουμε τερματίσει. Viber, Instagram, από μηνύματα είμαστε off. Και τώρα τι μένει. Τώρα που έχουμε ένα πάρα πολύ μικρό κενό, να παίξουμε λίγο μπαλίτσα. Ήρθανε καινούργιες παραλαβές. JR11 λοιπόν, αλάνιωμα, όπως βλέπετε εδώ πέρα οι τρύπες είναι λίγο καστομιά και είναι καστομιά γιατί έχουμε επιλέξει συγκεκριμένο καρέ. Τι είναι το καρέ? Οι τρύπες σε κάθε αυτοκίνητο το οποίο διαφέρει. JR11 σε 17 στενή και φυσικά μαύρο ματ, και JR11 15 φαρδιά. Και πώς φαίνεται η διαφορά τους? Δείτε βάθος που έχει αυτή ενώ είναι 15, και δείτε βάθος που έχει αυτή ενώ είναι 17. Αυτά εδώ πέρα είναι τα σημερινά project, φυσικά θα τα δείξουμε σήμερα κάποια άλλη στιγμή. Και εδώ μέσα βλέπετε το ναό. Πριν πάμε κάτω στο kart, να σας συστήσω εδώ πέρα το φίλο μας. Πού είσαι ρε, Αχιλέα, φίλος μας ο Αχιλέας. Λοιπόν, όσοι από εσάς παίρνετε τηλέφωνο στο σταθερό και φυσικά στέλνετε μηνύματα, ότι πάρας μου εκεί πέρα είναι το νέο μέλος της οικογένειάς μας, ο οποίος θα σας απαντάει όσο πιο σύντομα γίνεται, γιατί πραγματικά εγώ έχω τερματίσει από θέμα μηνύματος και δεν βγάζω άκρη πλέον. Είστε τόσοι πολλοί, είστε τόσο καταπληκτικοί. Είναι γενικά ωραίο ρε παιδί μου όλο αυτό. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είναι πάντα ωραίο ο άλλος να σε υπολογίζει και φυσικά πάνω απ' όλα να σε εμπιστεύεται.
Επειδή αναφέρθηκα πριν από λίγο σε κάποιες παραγγελίες σας και επειδή αναφέρθηκα στο ότι δεν μπορείτε να με βρείτε πλέον στο τηλέφωνο, με τον τυπάρα μας εδώ πέρα τι έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Δείτε εδώ, coming soon. Όπως πολύ καλά καταλάβατε, ετοιμάζουμε ένα πάρα πολύ μάχημο. Φυσικά πάντα θα είναι υπό εξέλιξη. Αχιλλέα, ένα μάχημο e-shop. Καλή όρεξη κιόλας. Λοιπόν, το πετύχαμε στο φαΐ. Λοιπόν, όσοι από εσάς καταλάβατε πάρα πολύ καλά, σιγά σιγά ετοιμάζουμε κάτι πάρα πολύ δυνατό. Ένα e-shop το οποίο φυσικά θα βλέπετε άμεσα και τα πρόσδεκτα μας, το τι έχουμε βάλει στο κάθε τι. Θα βλέπετε αναλυτικά πόσο έχει, αν υπάρχει το κάθε προϊόν μας και όλα αυτά. Θα βλέπετε εκεί πέρα τα μηνύματά μας. Θα μπορείτε να επικοινωνείτε ακόμα πιο άμεσα, ακόμα και εκεί. Και φυσικά για το τέλος, επιτέλους θα ξεκινήσουμε τα giveaway. Μάσκες έχουν ακουμπήσει, αλλά αυτό εδώ προκύπτει από σωλήνωση. Αμάν, γιατί φτερνίζεται αυτό? Δεν ξέρω, κρύο σας. Πού είσαι, αρχηγέ μου? Πότα σου βγήκε, μπες μέσα γρήγορα. Μόλις έγινε τούρμπο, είναι ακόμα στο στρώσιμο και ξέρετε τι τρέλα με πιάνει με αυτά τα Honda τα τούρμπο. Επομένως, μόλις θα στρωθεί, θα πάμε σίγουρα μια βόλτα για να ακούσουμε λίγο πώς φτερνίζεται. Έλα. Εντάξει, λίγο ακόμα χαμήλο με έπαιρνε, ρε εσύ. Δείτε εδώ πέρα καλλιτεχνική πλεύα. Honda Civic. Και θέλω οπωσδήποτε να ανοίξουμε καπό, έτσι. Εσύ δεν είσαι ποντικός, θα τους βαγγείτες. Λίγο αριστερά. Φυσικά, πού να ξέρει το παιδί από ράπες, Honda έχει. Αυτά τα λίγα. Πάμε να το σηκώσουμε για να βάλουμε μπροστά μανίσια ανάρτηση. Μαζί με την πόρτα ανοίξει και το καπό. Για να δούμε. Η χοντάρα. Θα δεις ένα D μέσα. Ένα τι? Ένα D. Δεν έχει πολλά αυτή. Πω. Αυτά είναι. Τι έχουμε εδώ, θυμάσαι να μας πεις? Ναι, έχουμε ένα setup έτσι απλό. Μια τουρμπίνα Garrett 25, μικρή. Χαλαρά, δεν είναι. Ένα D motor, stock σφυρί. Δεν είναι σφυρί. Τι να πάθετε, Honda δεν μασάει. Μασάνε τα Honda. Εννοείται πως δεν μασάνε. Βλέπω εδώ πέρα κολλήσεις, κόλπα, τέτοια. Τι έχετε κάνει εδώ? Εντάξει, το ποδάκι θα τα αλλάξουμε γιατί είναι λίγο ακόμα. Ακόμα είμαι στο στρώσιμο. Δεν χρειάζεται να δικαιολογήσει. Εμένα μου φτάνει και μόνο που βλέπω ένα 14. 16. Μάλιστα. Μόνο VTEC. 16 turbo και μόνο VTEC. Δηλώσει από το φίλο μας. Λοιπόν, όσο ο φίλος μας ο Αντρέας σηκώνει το αυτοκίνητο για να αλλάξουμε το μοστέρι, εμείς πάμε σε κάτι άλλο. Εσύ πάρκαρες δηλαδή, για να καταλάβω. Είσαι γνήσιος ή άφωνος, ρε κουφάλα. Δείτε εδώ. Πάρκαρε και έβγαλε και το τιμονάκι. Συναγερμή και χαζά. Βγάζουμε το τιμόνι για να μην πάει πουθενά. Και δείτε εδώ πέρα αλκαντάρες και κόλπα. Αλκαντάρα και κόλπα και κάρμπον εδώ πέρα. Μ' αρέσει ήδη. Ίσως πάρω Honda κάποια μέρα. Έλα να δούμε ζαντούλες. Ήρθε η ώρα για το Λεόν να γίνει πάρα πολύ πιο όμορφο και φυσικά με 18 ζάντες, έτσι. Ναι. Λοιπόν, πες μου τι σ' αρέσει από εδώ πέρα. Θέλω απλά μια στο περίπου να μου πεις τυχαίρε παιδί μου, θέλω πολύ άκτινη, θέλω με πατούρα, θέλω φλεκτή, θέλω με μικρή πατούρα, θέλω με μπράτσα, πώς το θέλεις? Κάπως έτσι. Λοιπόν, κρατάμε μια αυτή για να πάμε για πρόβες. Κάτι άλλο? Έλα, βοήθα λίγο. Σε κάτι τέτοιο? Ναι. Κάτι τέτοιο είναι παρόμοιο με αυτό εδώ, απλά σε σχέδιο αλλάζει λίγο στην ακτίνα. Φυσικά αυτή είναι 18, αυτή είναι 19. Εσύ πάμε με κριτήριο αυτή είναι εδώ, γιατί αυτή είναι λίγο μεγαλύτερη. Όπως και η δίπλα. Παίρνουμε σε κάτι άλλο. Από ό,τι κατάλαβα, αυτές με λίγες ακτίνες και πλεκτές. Ναι. Θα ασχοληθείς με φρένα αργότερα? Ναι. Σίγουρα, έτσι. Ωραία, πάμε καλά, γιατί είναι ένας βασικός παράγοντας να ξέρουμε αν θα ασχοληθούμε μετά για φρένα, για να ξέρουμε τι θα τα βάλουμε από τώρα. Κάνουμε προεργασία. Κάτι τέτοιο? Ναι, όχι. Όχι, έτσι. Στο πρώτο είναι γιατί είναι παρόμοιο με αυτό, άρα κρατάμε αυτές τις δύο. Για πάμε λίγο εδώ πέρα να δούμε τι μας αρέσει κάτι άλλο. Κάτι τέτοιο? Όχι. Όχι, έτσι, ούτε σασιμί. Κάτι τέτοιο? Όχι. Σίγουρα. Σασιμί κάτι. Έχουμε δύο σχέδια. Σασιμί. Ναι, αυτή μου αρέσει. Αυτή εδώ λοιπόν, κρατάμε και αυτήν εδώ. Επομένως, αυτή εδώ, έτσι. Mm-hmm. Αυτή εδώ πέρα είναι μια πανέμορφη ζάτα την οποία την έχουμε βάλει αρκετές φορές. Αλλά δεν πάβει να είναι ξεχωριστή στο κάθε αυτοκίνητο. Και δέσνει φυσικά την ίδια σε ανθρακή απόχρωση και σε ασημή. Φυσικά η συγκεκριμένη βγαίνει σε 18, βγαίνει 8 και 9.
αν πάμε σε ασύμμετρη. Η διαφορά τους είναι ότι η 8 θα είναι ίσια, θα είναι πιο ίσια από την εδώ, ενώ η 9 θα είναι πιο βαθιά, λόγω του φάρους. Okay. Δεν μπορούμε να βάλουμε 9 μπροστά, γιατί και δεν θα έχουμε στο τιμόνι, αλλά και 18 είναι αρκετά μικρή. Δηλαδή αυτή είναι εγώ στη συγκεκριμένη, θα στην πρότεινα σε 19 και πάνω. Γιατί το σχέδιό της είναι πάρα πολύ αρμονικό το συγκεκριμένο αμάξι. Αλλά πέρα από ότι αν είναι καθημερινό τα αμάξι που χρησιμοποιώ, χαμηλό προφίλ και όλα αυτά, εγώ θα πρότεινα 19 στο συγκεκριμένο αμάξι μόνο αν ασχοληθείς με προφυλακτήρες και με τέτοια. Okay. Επομένως εμείς θα δοκιμάσουμε αυτές τις δύο για αρχή, να δούμε πού βρισκόμαστε και μετά μπορούμε να διαλέξουμε κάποιο άλλο σχέδιο. Λοιπόν, πάρα αυτή εδώ πέρα. Όσο εγώ παίρνω τις άλλες δύο και φεύγουμε κάτω για πρόβες. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο το να διαλέξεις ζάντα, αλλά σίγουρα είναι πιο εύκολο όταν τις βλέπεις πάνω στο αυτοκίνητο. Για τις πρόβες έπρεπε απαραίτητα να φέρουμε αυτό εδώ πέρα το μπουλονάκι, το οποίο είναι Torx. Γιατί? Σε αυτήν εδώ πέρα δεν έχουμε πρόβλημα. Σε αυτήν εδώ πέρα όμως, η οποία είναι ειδική κατασκευή, είναι φτιαχτή. Όπως βλέπετε, με αυτό εδώ πέρα τη βίδα μπαίνει ακριβώς. Επομένως, δεν χωράει το παραμικρό. Αυτό εδώ πέρα το χρησιμοποιούμε μόνο για αυτή τη ζάντα. Στην περίπτωση που καταλήξουμε σε κάτι τέτοιο και χρειαστεί ειδική κατασκευή, να ξέρουμε ακριβώς τι να δείξουμε στο φίλο μας. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για πρόβες. Ναι. Τέλεια. Ποια θες να δοκιμάσουμε πρώτη? Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Αυτή εδώ πέρα είναι η SL01, η οποία είναι η ultra leggera, θα λέγα εγώ, τη Zapat. Κάτσε να δεις διαφορά. Βλέπεις, ναι. Η συγκεκριμένη μετριέται σε 8,5 κιλά βάρος η κάθε μία. Πάρα πολύ λίγο θα έλεγα εγώ. Είναι γενικά αγωνιστικό σχεδιάκι, το οποίο το υπέρ του είναι ότι είναι ελαφρύ, το κατά του είναι ευάλωτο. Είναι ελαφρύ κράματος, επομένως όσο πιο αδύναμο είναι κάτι, τόσο πιο εύκολα σπάει, έτσι. Φυσικά τώρα εμείς δεν βάζουμε κάτι με σκοπό να πάμε σκοματοδρόμι. Θα είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί αν διαλέξουμε αυτό το πρώτο σχέδιο. Πάμε να το δούμε πάνω. Σε χρώμα έχεις σκεφτεί κάτι? Η ασημή μαύρο. Η ασημή ή μαύρο. Κοίταξε, επειδή έχεις ένα πάρα πολύ έντονο κόκκινο, είναι πάρα πολύ ωραίο το κόκκινο αυτό, δεν θα πρότεινα να πάμε σε κάτι τόσο φωτεινό όπως το ασημή. Γιατί στο λέω αυτό? Είναι τόσο έντονο αυτό που το ασημή θα το περιορίσει. Δηλαδή θα πάρει τη μισή δόξα το ασημή και τη μισή το αυτοκίνητο. Επομένως, αυτή τη στιγμή που θα ασχοληθούμε με φρένα, η άποψή μου είναι να πάμε σε κάτι πιο σκούρο. Ανθρακή, μαύρο, οτιδήποτε. Θα το δούμε. Και φυσικά από τη στιγμή που πάμε σε τόσο ανοιχτή ζάντα, ένα τετραπίστονο ή αντίστοιχα ένα εξαπίστονο φρένο ή και διπίστονο, θα σα δείξω κάποια στιγμή μετά, με ένα έντονο χρώμα όπως το κόκκινο αυτό δηλαδή, θα είναι νομίζω πολύ καλό συνδυασμό. Τώρα, μελέτησατε λίγο αυτή εδώ πέρα όσο εγώ πάω να βιδώσω την πίσω. Ωραία, τέλεια. Τι παρατηρείς, αυτή εδώ πέρα είναι 19. Καμία σχέση, μέρα με τη νύχτα όπως το είπες. Είναι μέρα με τη νύχτα, είναι αυτό που σου είπα. Κοίταξε, επειδή το αυτοκίνητο δεν είναι κανένα μινιόν, δεν είναι κανένα μικρό. Έχει όγκο. Το 19 προτείνεται από όψη εμφάνισης. Δεν είναι τόσο ξεκούραστο, ψυχολογικά θα λέω εγώ, σε καθημερινή χρήση. Δρόμους και τέτοια. Φυσικά από τη στιγμή που εσύ το θες να είναι στην πένα, εγώ θα ξεπήγαινα σε 19. Αλλά και το 18 δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, καθώς οι διαφορές είναι μικρές. Τώρα, τι παρατηρήσεις στη διαφορά αυτών των δύο? Το 18 με το 19 έχει τελή διαφορά. Απλά θα δείτε το σχέδιο. Κάτι δεν μου αρέσει. Κοίταξε, εδώ πέρα παίζει σε μαύρο με σκούρο νίκελ. Mm-hmm. Ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό εδώ πέρα το αυτοκίνητο. Και εδώ πέρα βλέπεις ένα σκέτο μαύρο. Αλλά από τη στιγμή που εμείς θα παίξουμε με φρένα, δες ποια είναι η διαφορά σε αυτές εδώ πέρα τις ζάντες. Αυτή εδώ πέρα, όπως παρατηρείς, έχει τον εύρο εδώ. Ναι. Που σημαίνει ότι το φρένο σου θα δείχνει στριμωγμένο μέσα σε αυτήν εδώ πέρα τη ζάντα. Ναι. Μιλάμε πάντα για 18. Ενώ σε αυτό εδώ πέρα, δες ποια είναι η διαφορά. Φυσικά αυτή είναι 19, ξαναλέω, και στο 18 της είναι ακριβώς το ίδιο. Βλέπεις που δεν έχει νεύρο. Δεν έχει νεύρο, ναι. Αυτόματα τι σου κάνει αυτό? Εδώ πέρα σου τονίζει το φρένο. Γιατί το νεύρο πίσω από εδώ πέρα έξω έχει πάει καμός πάνω από το φρένο. Ναι. Που σημαίνει ότι πάλι σου δείχνει μεγάλο το φρένο γιατί είναι όριο. Απλά αυτό στην ουσία το αγκαλιάζει το φρένο. Το κάνει αυτό. Βλέπεις. Δηλαδή, αν εγώ πάω και γράψω κάτι εδώ πέρα, εσύ από εκεί που κάθεσαι μπορείς να το διαβάσεις. Ακόμα και είσαι το πλάι. Επομένως, εκείνη η ζάντα είσαι εδώ, σου λέει φρένο ζάντα, ενώ αυτή εδώ πέρα σου κάνει αυτό. Σου λέει δες, φοράω φρένο. Αυτή εδώ πέρα είναι η διαφορά σε αυτό το σχέδιο. Παρ' όλα αυτά, είναι παρόμοιο. Εκεί διαφέρει στα κιλά. Δηλαδή, αυτή εδώ πέρα είναι μια aftermarket έτοιμη ζάντα η οποία υπολογίζεται γύρω στα 10 κιλά περίπου, ενώ εκεί πέρα είναι στα 8,5. Το 1,5 κιλό μπορεί να πούμε λίγο, αλλά σκέψω ότι στην περιστροφή, όσο πολύ περιστρέφεται, τόσο πολλά πλασιάζει. Άρα θα έχει πιο ξεκούραστο τιμόνι και φυσικά πιο πολύ απόδοση στον δρόμο.
Κλάιν Μάιντερ στην ουσία, γιατί το αυτοκίνητο εμείς το θέλουμε να το στήσουμε, δεν θα γίνει τα χίλια άλογα. Απλά γενικά και να ξέρω ότι η συγκεκριμένη ζάντα βοηθάει πάρα πολύ σε κάποιον που θέλει να στήσει ένα αυτοκίνητο και φυσικά δεν θέλει να πληρώσει μια ούλτρα λεγέρα. Πάμε όμως την άλλη. Πώς φάνηκε αυτή? Μπροστά. Ωραία, μ' άρεσε. Σε τα μπερδέψα, πάμε λίγο να δεις τι ακριβώς εννοεί βάση με τα φρένα. Θα σου δείξω κάτι που έχω πρόχειρο, φυσικά θα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Φυσικά ακόμα δεν ξέρουμε τι θα βάλουμε στο φρένο. Απλά θα να δείξουμε το συνδυασμό του. Εδώ πέρα έχουμε τη βάση μας με τα φρένα. Τα οποία τα συγκεκριμένα είναι 8 πίστονα από Lamborghini ή RS6, όσοι δεν τα ξέρετε. Είναι τα παλιά μου τα φρένα, όχι τα συγκεκριμένα. Τέτοια φορούσα πάντως. Με δίσκο διαιρούμενο και 365. Το 365 είναι το όριο σε μια 18. Άρα τώρα θα μπει 19, θα έχουμε πολύ χώρο. Ενώ θα τα δοκιμάσουμε το αυτό, θα δείτε ότι θα είναι ακριβώς. Αυτό εδώ πέρα δηλαδή είναι το μέγιστο που θα μπορούσαμε να βάλουμε σε φρένα σε 18. Όταν λέμε το μέγιστο και σε έμβολα και στα πάντα. Πάμε λίγο να δοκιμάσουμε και να σου δείξω ακριβώς τι εννοούσα πριν. Εδώ πέρα δεν τα έχω βιδωμένα ή οτιδήποτε. Βλέπεις ότι πατάει κανονικότατα. Ναι. Βλέπεις. Βλέπεις αυτό που σου λέω. Το νεύρο είναι ακριβώς πάνω από το φρένο και εδώ πέρα έχεις πάρα πολύ χώρο. Ναι. Στην ουσία σου δείχνει ότι, δείτε, έχω φρένα. Έχω φρένα. Καταλαβαίνεις. Αυτή εδώ πέρα είναι η διαφορά. Και φυσικά το φρένο μας δείχνει πάρα πολύ αρμονικό και σωστό. Γιατί είναι ένα μεγάλο φρένο με μια μεγάλη ζάντα και μας αφήνει τις σωστές ανοχές. Πάμε να βγάλουμε αυτήν εδώ πέρα και να βγάλουμε την άλλη. Τη 18, πολύ πιο μικρή και με το νεύρο πιο έξω. Γενικά και αυτή εδώ πέρα είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Σαν σχέδιο, σαν βάρος και όλα αυτά. Το ότι είναι ελαφρύ καραμάτι δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα σπάσει. Έτσι, απλά είναι πιο ευάλωτη σε σχέση με άλλες. Λοιπόν, ίδιο φρένο, 18 ζάντα. Βλέπεις ότι έχει πάλι την ίδια ανοχή, αλλά στα φρένα εδώ πέρα είναι πιο κρυφά, πιο κρυμμένα. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα το νεύρο σου λέει. Είμαι εγώ μπροστά από το φρένο. Πάλι όμως το φρένο μας φαίνεται. Δεν φαίνεται τόσο μπαμ όπως με τη 19 και με την γωνία εκείνη στο νεύρο, αλλά φαίνεται εξίσου μεγάλο. Επομένως, στην περίπτωση που εμείς πάμε σε μεγάλο φρένο, αν όχι αυτό, θα πάμε σε κάτι αντίστοιχο τέλος πάντων. Αφού μιλάμε για 18 και δεν θέλουμε να ξαναβάλουμε 17 ή 16. Αν ήθελα να βάλω 17, υπήρχε μια πιο μικρή εκδοχή, αλλά αφού πάμε σε 18 κατευθείαν, θα πάμε σε κάτι μεγάλο κατευθείαν. Βλέπεις τη διαφορά. Μπορείς να καταλάβεις με το μάτι αυτό που σου λέω. Εσείς μπορείτε να το καταλάβετε, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Αυτό πέρα το νεύρο επομένως παίζει πάρα πολύ ρόλο και είναι ένα από τις λεπτομέρειες που προσέχω εγώ πάντα στα αυτοκίνητα τα δικά σας. Και έρχεστε πολύ και μου λέτε πώς γίνεται, είδα την ίδια ζάντα στο ίδιο αμάξι, φαίνεται λίγο διαφορετικό και όλα αυτά. Είναι λεπτομέρειες, είναι κάποια τρίκ τα οποία πρέπει να ξέρεις να τα έχεις δουλέψει και να μπορείς φυσικά να είσαι έτοιμος και σίγουρος για το τέλειο αποτέλεσμα που θέλεις να πάρεις. Άρα, πού καταλήγουμε, σε 18, σε 19, σε 18. Μέχρι σε 18, φυσικά τα μάτια δεν θα τα φτιάξουμε σήμερα. Ο φίλος μας ήρθε για πρόβες και φυσικά θα πάμε να καταλήξουμε στο τι θα βάλουμε σε λάστιχη και σε όλα αυτά. Και μου είπες κάτι για χαμήλωμα. Ναι, κάτι για χαμήλωμα. Θα ήθελες να πάμε σε ρυθμιζόμενη, σε ελαττήριο. Για να σας τα εξηγήσω. Το ελαττήριο με την ανάρτηση είναι κάτι στάνταρ. Δηλαδή, όσο κάτσει, εκεί θα μείνει. Η ρυθμιζόμενη, τα λέμε είναι το κορφάκι που είχαμε πριν, που μπορούσαμε να το ρυθμίσουμε σε ύψος. Η ρυθμιζόμενη. Είναι αυτό που μπορείς να το έχεις τέρμα κάτω και τέρμα πάνω όσες φορές θέλεις. Και όποτε θέλεις φυσικά. Προτείνεται γενικά, αν δεν θες πολύ πολύ κοπάνημα, να πάμε σε ελαττήριο με ανάρτηση. Όπως είναι. Θα χαμηλώσει ποιοτικά και δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα σε κοπανήματα και σε τέτοια. Γενικά δεν καταλαβαίνεις καν ότι χαμηλώσει το αυτοκίνητο. Οι ρυθμιζόμενες πάντα είναι κάτι το οποίο είναι σπορ. Ξεκάθαρα, δηλαδή φτιάχτηκε, υπάρχει για κάτι σπορ το οποίο θα μπαίνει σε πίστα για να μπορείς φυσικά να το ρυθμίζεις. Δεν είναι για κάθε μέρα, δεν είναι για όλους, δεν είναι για οικογενειακή χρήση, δεν είναι για σούπερ μάρκετ. Απλά πολλοί το συνδυάζουν έτσι. Παίρνει ο ρυθμιζόμενος και σου λέει: δεν μου κάνει οι 3 πόντοι ή οι 5, θέλω 8. Επομένως, σε 8 μπορείς να σου πάρει πόντο με ρυθμιζόμενο. Άρα, αν εσύ θέλεις η ρόδα σου να είναι μέσα στο τόλο, ξεκινά από ρυθμιζόμενο. Αν δεν θες κάτι τόσο τρελό και θες να έχει ένα μικρό κενό, πάμε σε ελαττήριο. Εντάξει. Ένα πολύ μικρό κενό. Πάρα πολύ ωραία. Επομένως, αφού καταλήξαμε τι θέλουμε, έχουμε τα φίλτρα μας. Όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε την επόμενη φορά, μόλις έρθουν για την τοποθέτηση. Τώρα θα με βάλεις να τα ανοίξω όλα, έτσι. Λοιπόν, φτάσαμε στο σημείο των φρένων. Όπου εδώ πέρα έχω ένα φρενάκι το οποίο μόλις ήρθε. Δες το. Εσύ φυσικά βλέπεις κάτι σκουριασμένο, κάτι πολυμένο και όλα αυτά. Αυτό που κοιτάς στο φρένο είναι το έμβολο. Αν δουλεύει το έμβολο. Αυτό εδώ πέρα από ότι έχει την εγγύηση που πρέπει, δηλαδή δεν χάνει το οτιδήποτε, είναι να μονοποιήσει το φρένο από κούφρα. Είναι δηλαδή από ένα μάξι σαν αυτό σε δίλητρο. Και κουμπώνει φυσικά με δίσκο 3,45. 3,45 είναι αυτός.
Αυτό επομένως είναι το πρώτο στάδιο μας. Κούρπο φρένα. Έβαλε τα φρένα αυτόματα, το αυτοκίνητο έχει γίνει κούπρα. Στο μάτι, έτσι. Μην παρεξηγηθούμε, πάντα στο μάτι. Δες διαφορά με τους μαμάτους δίσκους. Μεγάλη. Βλέπεις, αρκετά πιο μεγάλο. Και φυσικά μπαίνει και 17. Αυτό είναι το πλεονέκτημα. Δηλαδή, αν εσύ θες να φτιάξει κάποια χειμερινά ζαντουλά στα 17, μπαίνει κανονικότητα. Το επόμενο στάδιο είναι αυτό εδώ πέρα. Διπίστωνα. Βλέπεις. Διπίστωνα φρένα. Ναι. Δύο έμπολα. Πάρα πολύ δυνατό φρένο. Είναι το πρώτο φρένο που είχα βάλει. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Εδώ πέρα πάμε σε 360. Είμαστε ήδη όριο. Δηλαδή το 360 μας σε 18 είναι όριο. Και αυτό που θα χρειαστεί είναι ίσως λόγω του μεγέθους μας ή αν είναι αποστάτη ή αν καταλήξουμε στο συγκεκριμένο φρένο πρέπει από τώρα να φτιάξουμε τη ζάντα να είναι έτοιμη. Και φυσικά το τρίτο στάδιο είναι αυτό εδώ πέρα, οχταπίστωνο ή εξαπίστωνο σε 365. Αυτά για την ώρα. Είμαστε πανέτοιμοι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένω νέα σου. Πάρα πολύ σύντομα θα το δείτε αυτό το αυτοκίνητο ανανεωμένο full. Βλέπω τώρα και μάσκες, κούπρα και τέτοια. Πραγματικά τρομερό. Το χρώμα του μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτά περνάμε κάθε μέρα. Λάγια μου, το συγκεκριμένο φίλο δεν τον περίμενα καθόλου. Ήρθε έτσι στα ξαφνικά και λέει: θέλω να προσεκτάρω, ρε παιδί μου. Θέλουμε να κάνουμε κάτι πάρα πολύ δυνατό. Φυσικά, όχι κάτι τόσο δυνατό, αλλά πάρα πολύ κοντά. Εμείς συνεχίζουμε με τη χοντάρα. Και κάποια στιγμή ελπίζω να κάνουμε ίσως μια μικρή βόλτα με αυτό εδώ πέρα το κάρ. Εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και φυσικά like αν σας αρέσει το βίντεο. Εδώ πέρα είναι το ένοχο σημείο. Δες εδώ. Έχεις φάει όλο το κολάρο. Γιατί ρε κάγκουρι όλοι πάτε και χαμηλώνει τα αυτοκίνητα. Δεν στέλνεις, οι δρόμοι φταίνουν. Ναι, οι δρόμοι χαμηλώνει, οι δρόμοι. Ρε, σε τα μας. Και πληρώνεις και τέλει για αυτό το πράγμα. Σκέψω ότι πληρώνω για να σου χαλάσω το αυτοκίνητο. Καλά, η αλήθεια είναι ότι ο κατασκευαστής δεν βγάζει το intercooler τόσο κάτω. Επομένως, το τέλος της κυκλοφορίας βγαίνει με βάση ένα αυτοκίνητο έτοιμο να δεχτεί κάτι τέτοιο. Αλλά τώρα όλο αυτό εδώ πέρα. Εντάξει, εννοείται ότι πρέπει να προσέχεις για να μην φύγει κανένα κολάρο, έτσι. Αν και μας έφυγε. Μας έφυγε κολάρο και τρέχαμε. Επομένως, γιατί σας αρέσει να παιδεύεστε τόσο πολύ. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάω πάνω, φίλες, χαιρετώ για την ώρα. Μπαίνει η ανάρτηση, κάνουμε ευθυγράμμιση και είμαστε έτοιμοι. Μακάρι να μπορέσω κάποια στιγμή να κάνω βόλτα με το κάρ, το ξαναλέω. Μέχρι να έρθει το επόμενο project για σήμερα και πιστέψτε με θα είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό, ήθελα να κάνουμε μια μικρή βόλτα με τα καινούργια μας άρματα. Επειδή δεν έχω αναφερθεί καθόλου σε αυτό, είναι Rotax δίχρονο 125. Έτσι γίνεται με αυτά εδώ πέρα τα δίχρονα. Φίλε Μίτσο, λέγε, πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Όχι, μα είναι σοβαρό, ε. Έτσι, πάμε. Κάτι γίνεται, ε. Ακόμα λίγο, ακόμα λίγο. Και περιμένουμε το επόμενο πράγμα. Για να δούμε τι κάνουν και οι νέοι. Πάει λίγο κομμάτια. Δώσουμε λίγο παραπάνω πίεση στα ελαστικά και πραγματικά κάνει σβουρίδια. Φυσικά όλα αυτά τα δίχρονα δεν είναι πάντα τόσο πολικά, γι' αυτό και οι περισσότεροι επιλέγουν τετράχρονα.
άμα τα δει ο πατέρας μου, ποιος τον ακούει. Καλά ρε, πάθαμε λασκό. Είναι δυνατόν. Άντε, βρες τώρα λαστικά για να φτιάξουμε, για να δούμε πού μπορεί να είναι. Αχα! Λογικό. Είδες, τόσο καύσιμο. Πρέπει κάτι να κάνουμε με τα λάστιχα από το καρτ, γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Ήρθε λοιπόν το πρώτο λαστιχάκι μας για σήμερα και αφού κάψαμε το λάστιχο από το καρτ, ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε και με κάτι επίσημο. Mercedes λοιπόν, μερσεντικό. Ήρθε η ώρα για καινούργιες ζάντες. Καλό στο φίλο. Τι κάνουμε. Ήρθε η ώρα για φρεσκάρισμα. Τώρα πρέπει να βγάλουμε, όπως είχα πει, τους αισθητήρες από τις ζάντες σου, να τους βάλουμε στις καινούριες ζάντες και φυσικά να διορθώσουμε αυτό που έχουν κάνει εδώ πέρα. Έτσι, εσύ φοράς 245-45-18, κάτι το οποίο είναι λάθος για αυτό το αυτοκίνητο και το κατάλαβες νομίζω, επειδή ακουμπάς παντού. Στο στρίψε, στους όλους και σε όλα αυτά. Λοιπόν, μην μακρηγορούμε, πάμε να βάλουμε τις καινούριες ζάντες. Έτοιμο λοιπόν για το Mercedes μας, πανέμορφες ζαντούλες της Audi φυσικά, οι συγκεκριμένες είναι από το RS6. Δείτε εδώ πέρα καταστάσεις. Φαίνεται αρκετά μεγάλη από ό,τι παρατηρώ στην κάμερα, αλλά γενικά είναι 18, δεν τη λες μεγάλη για αυτό πέρα το αυτοκίνητο και φυσικά συμμετρική, ίδια προς πίσω. Αυτή ήθελε ο φίλος μας, αυτή κρατήσαμε. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχει σκοτεινιάσει, έχω μείνει τελευταίος των μηχανών, αλλά έτσι είναι η μέρα μας γενικά. Τρέχουμε, τι να κάνουμε αποκλειστικά για εσάς. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Μακάρι να μπορούσα να δείξω και άλλα πλάνα το συγκεκριμένο. Απλά δυστυχώς νύχτωσε και δεν είναι πάντα τόσο εύκολο και εφικτό. Για την ώρα, εγώ σας αφήνω με το καρτ το οποίο μας έσκασε το λάστιχο και δεν ξέρω γιατί ακόμα. Μαθαίνουμε ακόμα drift. Δεν πειράζει όμως. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και μέχρι τα επόμενα εμείς. Θα τα λέμε.